Νέες φωτιές σε γειτονιές στην Αλικαρνάσο προκάλεσε η πρόταση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την προσωρινή μετακίνηση της λαϊκής αγοράς στις οδούς Αρτεμισίας και Διονυσίου μέχρι να βρεθεί κατάλληλος χώρος για μόνιμη λύση. Να κλείσουμε τα μαγαζιά, μου λέει η λαϊκή. Είναι δραματική κατάσταση, τι λέμε. Όπου θέλουν αυτοί, κολλάνε το, πώς το λένε, ταυτοί. Ό,τι τους συμφέρει. Ας την πάρουν στα σπίτια τους μέσα. Έτσι το κάνουν, όχι στον κόσμο. Επίσης μαζεύουν εδώ πέρα υπογραφές από ό,τι έχω ακούσει. Ναι. Και εγώ αρτεμισιασμένο. Ναι. Οπότε, θα τους φέρουν 3-4 κατουράνε μέσα στις αυλές μας. Μέσα στα σπίτια μας, ο κόσμος, τα πράγματα. Δεν γίνεται. Όχι. Χίλιες φορές. Θα είναι λάθος. Υπάρχει χώρο να το πάνε μόνιμο. Αφού υπάρχουν κόπεδα στην Αλικαρνάσο. Και προς τα σφαγεία μα πάνε, που τα έχουν καταλάβει οι άνθρωποι, έχει χώρος, όχι λαϊκή, 10 λαϊκές να γίνονται μαζωμένες. Πιο πολύ κίνηση από το κέντρο του Ηρακλείου εδώ. Οπότε πιστεύετε ότι αν κλείσουν αυτοί οι δρόμοι για τη λαϊκή θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα? Μεγάλο πρόβλημα και με το αεροδρόμιο, με τους τουρίστες και πάρα πολλά πράγματα. Σε επιστολή τους προς τον Δήμαρχο, κάτοικοι της οδού Αρτεμισίας τονίζουν μεταξύ άλλων ότι στην επίμαχη περιοχή λειτουργούν επιχειρήσεις, καταστήματα, φαρμακεία και πλήθος ιατρείων, ενώ κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά και στο γεγονός ότι στην περιοχή ζουν άνθρωποι με παραπληγία και τετραπληγία. Κύριε Δήμαρχε, εμείς οι δημότες που κατοικούμε και εργαζόμαστε στην οδό Αρτεμισίας δεν θα ανεχτούμε την οχλαγωγία, τη δυσοσμία και τον εκμηδενισμό της δημόσιας υγείας μπροστά στις πόρτες των σπιτιών μας, των επιχειρήσεων και των ιατρείων μας. Δεν θα δεχτούμε την πιθανότητα να κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές και γι' αυτό το λόγο προχωρούμε στη συλλογή υπογραφών ως πρώτο βήμα, πάντα σε συνεννόηση και με τον νομικό μας σύμβουλο και στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες δράσεις. Κύριε Δήμαρχε, ζητούμε η πρόταση για λαϊκή αγορά στην οδό Αρτεμισίας να αποσυρθεί, γνωρίζοντας ότι επιθυμείτε μια λύση που δεν θα μας προσβάλλει και θα είναι προς το συμφέρον όλων των δημοτών. Εμείς θα έχουμε πρόβλημα, σαν μαγαζί. Δεν συμφωνάω. Δεν συμφωνείτε? Δεν συμφωνάω, κοπέλα μου. Θα υπάρξει πρόβλημα στη γειτονιά? Και βέβαια θα υπάρχει. Εσύ έχω και άρρωστο τον άντρα μου. Οπότε θέλετε έχω και το. Είναι τα νεφρά του. Οπότε και εσύ θέλετε. Και θέλει ησυχία. Δεν μπορώ. Να φύγει από εδώ η λαϊκή. Από τα σπίτια μέσα να φύγει η λαϊκή. Γενικά, όχι μόνο εδώ, γενικά από τα σπίτια. Μέσα, από όλες τις γειτονιές. Και όλα αυτά συμβαίνουν μετά τα ναυάγια, με τις άλλες περιπτώσεις που εξετάστηκαν και υπό την ασφυκτική πίεση να βρεθεί λύση, προκειμένου το θέμα να διευθετηθεί μέχρι τις 25 του μήνα, οπότε το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει και το καυτό αυτό θέμα.